Και στο σημείο αυτό, μένουμε για λίγο ακόμα στο χώρο της Μέσης Ανατολής με τη βοήθεια του Μάριου Αραβαντινού, ο οποίος βρίσκεται και αυτός μαζί μου εδώ στο στούντιο. Καθώς, Μάριε, υπάρχει μια εξέλιξη η οποία εντυπωσιάζει. Ναι. Φαίνεται, ενώ έχουμε δύο μεγάλα ενεργά πολεμικά μέτωπα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας με τη ρωσική εισβολή και το μέτωπο βέβαια στα Παλαιστινιακά εδάφη και στη Γάζα, φαίνεται ότι ο πλανήτης επανεξοπλίζεται. Στοιχεία του New York Times σήμερα δείχνουν ότι την τελευταία χρονιά δαπανήθηκαν παγκοσμίως 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια για τον εξοπλισμό κρατών. Αύξηση της τάξης του 23% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι εξοπλίζονται, αναφέρουν οι New York Times, κράτη της Ανατολικής Ασίας, φοβούμενη κλιμάκωση σε περιοχές γύρω από την Κίνα, η οποία δείχνει να έχει, εν πάση περιπτώσει, μια πολεμική δυναμική και μια ευρύτερη δυναμική. Εξοπλίζεται η Πολωνία, φοβούμενη ενδεχομένως ή εμφανίζοντας ως φόβο το ενδεχόμενο η Μόσχα να κινηθεί ακόμη δυτικότερα κάποια στιγμή, σε βαθμό που έχει αυξήσει κατά 2%, από 2% στο 4% του ΑΕΠ της το ποσό που θα δίνει για να εξοπλίζεται. Βεβαίως όλα αυτά ευνοούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έλεγχαν πέρυσι σχεδόν το 45% των παγκοσμίων εξαγωγών όπλων. Φαίνεται όμως ότι ζούμε μια συνθήκη η οποία κάθε άλλο παρά κάθε εφησυχασμό πρέπει να προκαλεί. Άλλωστε η Ελλάδα δεν είναι έξω από αυτό. Γνωρίζουμε καλά ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται επίσης πάρτι εξοπλισμών στην Ελλάδα με τα Ραφάλ, τις Μπελαρά και ούτω καθεξής στο όνομα της ασφάλειας. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για τις πληροφορίες αυτές. Να πω ότι το θέμα αυτό είναι εξέχως ενδιαφέρον και ότι τις επόμενες ημέρες θα επιχειρήσουμε να ξεδιπλώσουμε το πώς ακριβώς αυτοί οι εξοπλισμοί και οι ισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο αλλάζουν ή τουλάχιστον δείχνει να αλλάζουν και πώς διαμορφώνουν και τις νέες ισορροπίες. Θέλω να σου πω εδώ ότι είναι οι μεγαλύτερες δαπάνες που έχουν γίνει για εξοπλισμούς μετά τον ψυχρό πόλεμο. Μετά τον ψυχρό πόλεμο, πραγματικά. Λοιπόν, Μάριος Αραβαντινός, θα τον δούμε και στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ για την ώρα. Καλά.